Η νέα έκρηξη της Έτνας στα ξημερώματα της Κυριακής πυροδότησε συντριβάνια λάβας και ένα σύννεφο που έφτασε σε ύψος 10 χιλιόμετρων από την επιφάνεια της θάλασσας, σύμφωνα με το Ιταλικό Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας. Η δημόσια τηλεόραση της Ιταλίας μετέδωσε ότι πρόκειται για την πέμπτη έκρηξη από τις 4 Ιουλίου για το μεγαλύτερο ηφαίστειο της Ευρώπης, το οποίο διανύει μια ιδιαίτερα ενεργή περίοδο τα τελευταία 5 χρόνια. Περιοχές της Σικελίας στέθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και αεροδρόμια της περιοχής χρειάστηκε να εκτρέψουν πτήσεις εξαιτίας του φαινομένου. Η πλήρης εκτίμηση των ζημιών βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, αλλά το συνολικό κόστος συλλογής, αφαίρεσης και διάθεσης της τέφρας έχει υπολογιστεί σε περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ.